Πλημμυρίζουν, κυρίες και κύριοι, από κόσμο σήμερα τα Χανιά, με χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να κατακλείσουν από το πρωί το κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Άλλο ένα κρουαζιερόπλοιο, μερός θέμα έχει βρεθεί στο λιμάνι των Χανίων. Σύνδεση τώρα με την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Θεματική κρουαζιέρα έχει φτάσει λοιπόν στα Χανιά. Ευτυχία. Και τι θέμα έχει, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι από το παλιό λιμάνι των Χανίων, εδώ από την πλατεία Τάλο. Τρία, όπως είπες και στα κρουαζιερόπλοια, πολλοί κόσμος σήμερα στο λιμάνι. Το κρουαζιερόπλοιο που βλέπετε πίσω μου, το Azamara Quest, είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν θες, γιατί πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο των Swingers, της ανταλλαγής συντρόφων δηλαδή. Είναι μια κρουαζιέρα με 660 επιβάτες, η οποία κάνει tour στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, ονομάζεται Πάθος στα ελληνικά νησιά το όνομα της κρουαζιέρας. Οι 660 επιβάτες λοιπόν αντελάσσουν συντρόφους κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Σταματάνε μόνο όταν φτάνουν στα νησιά και συνεχίζουν. Πρέπει να σου πω ότι αν σε εμάς φαίνεται παράξενο, απευθύνεται η κρουαζιέρα σε ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια από 35 έως 60 ετών, η οποία κρουαζιέρα, Μαρίνα, ήταν sold out. Συγγνώμη λίγο, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι sold out τα εισιτήριά τους εδώ και 2 μήνες. Και μην νομίζω ότι κοστίζει ακριβά. Η κρουαζιέρα αυτό ήθελα κοστίζει να ρωτήσω. Η αλλαγή συντρόφων εν πλώ πόσο κοστίζει ακριβώς, πόσο του στήχησε. Η αλλαγή συντρόφων είναι δωρεάν. Τα δωμάτια στο κρουαζιερόπλοιο είναι 2.350 δολάρια για ένα απλό δωμάτιο και συγγνώμη, 8.875 δολάρια για τις υπερπολιτελείς σουίτες. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν μέσα ζευγάρια και των δύο φύλων από σχεδόν όλες τις χώρες. Αμερικανοί, Σουηδοί, Άγγλοι, Ελβετοί, Ολλανδοί, Μεξικανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Βούλγαροι, Βραζιλιάνοι, Αυστραλοί, Αργεντινοί, Έλληνες και Κύπροι. Μάλιστα. Ανάμεσα αν στους μη τι άλλο λοιπόν, η Κρήτη και τα ελληνικά νησιά είναι έμπνευση και για αυτή την κατηγορία των ταξιδιωτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία Πενταράκη.